Μανώλης Κωστίδης, τον οποίο θα δείτε ευθύς αμέσως. Καλή μεγάλη εβδομάδα, Μανώλη. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Οι δυο μας είμαστε. Προφανώς ο Δημήτρης ετοιμάζει για το εμβόλιο του. Προσεύχεται τώρα. Προετοιμασία αυτές τις ημέρες. Ναι. Εύχομαι και εσείς σύντομα να εμβολιαστείς και εγώ περιμένω πώς και πώς τη Μεγάλη Πέμπτη να ανοίξει η πλατφόρμα. Για να σπέψω κι εγώ. Γιατί... Κλείνει το ραντεβού σου. Έτσι μου είχατε, εσείς μου το είχατε πει ότι Μεγάλη Πέμπτη θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους σαραντάριδες. Μεγάλη Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί. Ωραία, Μεγάλη Παρασκευή. Φτάνει η ώρα. Εκείνη την ημέρα πώς και πώς περιμένω όποιο εμβόλιο και να βρω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει πια για να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Επιτέλους, αφού μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να κάνουμε το εμβόλιο, νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό το λόγο και εγώ πώς και πώς περιμένω. Βέβαια, άνοιξαν για τους 50-άριδες, Μανώλη, το περασμένο Σάββατο έγινε χαμός στην πλατφόρμα, αύριο για τους 30-άριδες και Μεγάλη Παρασκευή παίρνετε σειρά οι 40-άριδες. Άρα αύριο εσύ με το καλό. Αρχίζεις και ψάχνεις, φαντάζομαι, ραντεβού και εσύ. Με το καλό. Εγώ με το καλύτερα. Όμως είναι μια η μεγάλη εβδομάδα ξεκίνησε, αλλά το Σάββατο και την Κυριακή εδώ υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση και ακόμη υπάρχει. Διότι, Μαρία, αυτή η απόφαση του Τζο Μπάιντεν με την αναγνώριση και τη χρησιμοποίηση του όρου γενοκτονίας έχει ξεσηκώσει την Τουρκία. Και λέω έχει ξεσηκώσει την Τουρκία, αλλά μέχρι στιγμής με μεγάλη προσοχή, διότι οι αντιδράσεις είναι σε ένα προφορικό επίπεδο, σε ρητορικό επίπεδο και όχι σε πρακτικό. Δηλαδή, στο παρελθόν έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι θα εφαρμόσουμε εμπάργκο στη Γαλλία με την πολιτική της Ανατολικής Μεσόγειας, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε μόνο, κατηγορούμε τις ΗΠΑ, δεν αναγνωρίζουμε την απόφαση αυτή κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Πώς εξηγείται αυτό, Μανώλη, με το δεδομένο ότι εδώ έχουμε ένα κορυφαίο γεγονός, το οποίο περιμέναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το είχαν τάξει αρκετοί οι πρόεδροι των ΗΠΑ. Τελικά ο Τζο Μπάιντεν το είπε και το έκανε. Ναι, ο Τζο Μπάιντεν είχε υποσχεθεί αυτό το πράγμα πριν τις εκλογές και το έκανε. Αυτό εξηγείται από τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την Τουρκία. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό λένε και οι πολιτικοί αναλυτές εδώ, διότι η Τουρκία προσπαθεί να βελτιώσει ή τουλάχιστον να διαφοροποιήσει την πολιτική σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έλεγε ο Ερντογάν ψυχοπαθεί τον Μακρόν και καλούσε τον κόσμο να κάνει εμπάργκο στα γαλλικά προϊόντα. Εντάξει, μια εβδομάδα κράτησε αυτό. Μετά είχαμε τον Μάριο Ντράγκη, τον Ιταλό Πρωθυπουργό, να αποκαλεί δικτάτορα τον Ερντογάν. Και εκεί δεν ακούσαμε τίποτα. Στο παρελθόν, όταν ήθελαν να αντιδράσουν εδώ στην Τουρκία, έλεγαν να κάνουμε εμπάργκο στα ιταλικά ψυγεία και στα ιταλικά αυτοκίνητα. Πάνε και αυτά. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις. Ο Ιμπραήμ Καλίν λέει ότι αυτή η απόφαση δεν είναι σωστή, ότι η Τουρκία θα αντιδράσει με κάθε τρόπο, πολιτικά εννοεί. Από εκεί πέρα και έχουμε διάφορες αντιδράσεις στο Υπουργείο. Αυτό το πολιτικά, Μανώλη, έχει αξία αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όχι οικονομικά ή κάτι άλλο, κάποιο άλλο τρόπο. Δηλαδή, εδώ στον τουρκικό τύπο είχαν γραφτεί ότι να κλείσουν την βάση του Ιντζιλίκ κτλ. Μέχρι στιγμής κανένας κυβερνητικός αξιωματούχος δεν συζητάει κάτι τέτοιο. Και προσέξτε, έχει συμβεί κάτι για να καταλάβουμε την τουρκική πολιτική αυτή τη στιγμή. Ο Τζο Μπάιντεν καλεί τον Ερντογάν την Παρασκευή το βράδυ και του λέει: ξέρεις, θα αναγνωρίσω το γεγονός του 1915 ως γενοκτονία των Αρμενίων. Και κλείνουν ραντεβού μετά τον Ιούνιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτά τα πράγματα πριν 2-3 χρόνια δεν μπορούσαν να συμβούν. Δηλαδή, σίγουρα ένα τέτοιο ραντεβού δεν θα μπορούσε. Ότι περιμέναμε από τη στιγμή που ανέλαβε ο Τζο Μπάιντεν να τηλεφωνήσει στον Τούρκο πρόεδρο και η στιγμή που επέλεξε να τον τηλεφωνήσει ήταν για να τον προειδοποιήσει ότι έρχεται αυτή η μεγάλη ώρα, αυτή η μεγάλη απόφαση. Ναι, και ακριβώς. Και βεβαίως κλείσε το ραντεβού. Δηλαδή, άρα η αντίδραση του Τούρκου πρόεδρου είναι πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που περίμεναν κάποιοι άλλοι εδώ στην Τουρκία. Αυτό φαίνεται και σε κάποια δημοσίευματα του τουρκικού τύπου. Θα προχωρήσουμε και το τι είπε και ο Καλίν και ο Ακάρα, αλλά να δείξουμε πρώτα απ' όλα τα πιο φρέσκα. Η Χουριέτ υποστηρίζει ότι η ιστορία και οι νόμοι είναι μαζί μας, λέει η Χουριέτ. Αυτό υποστηρίζει για το ζήτημα των Αρμενίων. Η εφημερίδα Σοζού, η αντιπολιτευόμενη,
κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση ότι δεν αντέδρασε έντονα. Λέει, αν είναι να κάνετε αντίδραση, η αντίδραση έτσι γίνεται και υπενθυμίζει ότι με το 1975, με την εφαρμογή του εμπάργκο στην Τουρκία όπλων μετά το Κυπριακό, είχαν υποστείλει τις σημαίες αμερικάνικες, είχαν κλείσει τη βάση του Ιντζιλίκ και τέτοια. Δηλαδή, ουσιαστικά η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα λέει: κάντε τα ίδια όπως τότε. Κλείσε τη βάση άρα του Ιντζιλίκ. Άρα τον πιέζουν, εννοεί τον Τούρκο πρόεδρο, για πιο σκληρή αντίδραση, εντάξει, από ό,τι φαίνεται. Ο αντιπολιτευόμενος τύπος, ο φιλοκυβερνητικός τύπος, λέει: οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα ήταν υπέρ των εχθρών μας. Δηλαδή, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα, λέει, από την επιστολή Τζόνσον το 1964 μέχρι και τα F-35 φτάνει. Και στα πραξικοπήματα που έχουν γίνει στην Τουρκία, πάντα ήταν κακές οι Ηνωμένες Πολιτείες για την γενή ΣΑΦΑΚ. Βέβαια, κλείστηκε το ραντεβού τον Ιούνιο με τον κακό Αμερικανό πρόεδρο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως, εδώ η Τζουμχουριέτ λέει ότι στην εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να κάνεις παζά, δεν μπορεί να παίρνεις και να δίνεις. Πρέπει να είσαι πολύ πιο σκληρός, λέει η εφημερίδα Τζουμχουριέτ. Αυτό είναι ο τύπος. Βέβαια, μέρος του τύπου, καταλαβαίνετε ότι παίρνει και κάποιες γράμμες. Από εκεί πέρα όμως έχουμε την αντίδραση του Ιμπραήμ Καλίνου, ο οποίος λέει ότι θα αντιδράσει με κάποιον τρόπο πολιτικά, αλλά έχουμε και δήλωση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας. Ο Χουλουσί Ακάρ χθες, μιλώντας για τις επιχειρήσεις που κάνει η Τουρκία στην περιοχή του Βορείου Ιράκ και της Συρίας, αναφέρθηκε και στην δήλωση του Τζο Μπάιντεν και εκεί είπε ότι αυτή η απόφαση δεν έχει ισχύ, δεν είναι πραγματική κτλ. Εντάξει, αυτή τη θεωρία της Τουρκίας τη γνωρίζουμε, δηλαδή δεν έχει συμβεί ένα τέτοιο γεγονός ακριβώς. Από εκεί πέρα λέει ότι αυτές οι αποφάσεις δεν μπορούν να τις παίρνουν πολιτικοί, αλλά μόνο ιστορικοί. Δηλαδή, κατά την άποψη του κ. Ακάρ, κανένας πολιτικός δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλεί, να λέει ότι έχει γίνει γενοκτονία. Αυτό πρέπει να το αποφασίζουν οι ιστορικοί, δηλώνει ο ίδιος. Αυτή είναι η άποψή του. Bunlardan biri de soykırım adı altında hiçbir şekilde hiçbir gerçekle ilişkisi olmayan bir olayı çarpıtmak suretiyle, değiştirmek suretiyle tarihi bir olayın yerini, aslını, şeklini farklılaştırmak suretiyle bir takım iddialar peşinde koşanlar var. Ve sadece ilim adamlarına, bilim adamlarına, bilim insanlarına, tarihçilere ait olduğunu, bunların siyasi karar konusu olmadığını, siyasi kararlar ne olursa olsun gerçekleri değiştiremeyeceğini. Από το ρεπορτάζ σου πάντως, Μανώλη, προκύπτει ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή η Τουρκία, ο Ερντογάν, πίστευε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά το ότι του το είχε προαναγγείλει στην ουσία, δεν θα έκανε αυτό το βήμα, ή το είχαν ως δεδομένο και απλώς τώρα βλέπουμε την αντίδραση σε αυτό. Από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας είχαν καταλάβει ότι οι προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου και της κυβέρνησης ήταν αυτή. Όμως αυτό που έγινε, μια προσπάθεια, και δεν ξέρω αν πέτυχε αυτή η προσπάθεια, αυτό θα το ξέρουν οι νομικοί, θα το δουν αργότερα, είναι η Τουρκία, δηλαδή το έχουν αναφέρει και πολλοί εδώ και πολιτικοί και αναλυτές, εδώ και χρόνια το συζητούσαν αυτό, αν δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις αυτή η απόφαση του Τζο Μπάιντεν. Τι εννοώ? Στο παρελθόν, πολλοί Αρμένοι είχαν αποταθεί σε αμερικανικά δικαστήρια και είχαν διεκδικήσει αποζημιώσεις από την Τουρκία για τα γεγονότα του 1915, όπως πια οι Ηνωμένες Πολιτείες το αναγνωρίζουν ως γενοκτονία. Αλλά τα δικαστήρια είχαν απορρίψει αυτές τις προσφυγές επειδή η εκτελεστική εξουσία δεν είχε αναγνωρίσει ως γενοκτονία. Τώρα που υπάρχει μια αναγνώριση, δηλαδή μια αναφορά από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν ξέρω αν δημιουργήθηκε μια νομική δέσμευση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν έχει δημιουργηθεί, λένε στην Τουρκία ότι μπορεί να διεκδικήσουν εκατοντάδες χιλιάδες Αρμένοι αποζημιώσεις από την Τουρκία που είναι η συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αρνείται ότι έχει γίνει γενοκτονία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν δηλαδή τώρα πια δημιουργούνται νομικά ερίσματα πια για διεκδικήσεις. Μπορεί να έχει βρεθεί φόρμουλα και να μην δημιουργείται τέτοια δέσμευση. Έχει γίνει και αυτή η συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη εξέταση. Όμως, το ζήτημα των Αρμενίων είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Όμως, έχουν έρθει τόσα διαδοχικά. Δηλαδή, έχει αποφασιστεί το εμπάργκο που εφαρμόζεται από τις ΗΠΑ και κυρίως για τα F-35, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα κλίμα και βεβαίως η επικείμενη δίκη της τράπεζας Halk Bank, που αν αποφασιστούν ποινές, οικονομικές ποινές στη Halk Bank, τότε τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Μέσα σε αυτό το κλίμα ήταν αρκετά δύσκολο η Τουρκία να πάει
πολύ σκληρά για την απόφαση αυτή, να αποφασίσει κυρώσεις ή να καλέσει τον πρέσβη ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Να δούμε και τι θα πει και σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος. Αλλά έτσι όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή όταν. Ακριβώς. Όταν, δηλαδή, όταν καλεί ο Πρόεδρος και λέει, ξέρεις, γενοκτονία και κλείνουν ραντεβού τον Ιούνιο, εγώ περίπου καταλαβαίνω πού θα οδηγηθεί το πράγμα το επόμενο διάστημα για τον επόμενο, για τον Μάιο. Από τον Ιούνιο και μετά βλέπουμε. Βέβαια, υπάρχει τώρα και το μεγάλο ερώτημα τι θα κάνει η Τουρκία με τους S-400. Οι Αμερικανοί έχουν ξεκαθαρίσει. Τρία τηλεφωνήματα έγιναν την Παρασκευή το βράδυ. Μπλίνκεν, Τσαβούσογλου, Ερντογάν, Βάιντεν, Σάλιβαν, Καλίν. Τι θα κάνετε με τους S-400? Δεν ρωτάνε. Τους λένε τι θα κάνετε, δηλαδή τι θα κάνουν. Δηλαδή ότι πρέπει να φύγουν οι S-400. Σε διαφορετική περίπτωση η Τουρκία δεν θα παραλάβει τα F-35. Το έχουν ξεκαθαρίσει. Βλέπεις εσύ να δημιουργείται το έδαφος στην Τουρκία για κάποια βήματα πίσω σε ό,τι αφορά το θέμα των S-400 ή όχι? Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει κάτι. Μάλιστα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ενώ τον Δεκέμβριο βλέπαμε δοκιμές των S-400 και βλέπαμε εικόνες στην Μαύρη Θάλασσα τα λοιπά, από εκείνη την ημέρα τους S-400 δεν τους έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Αυτό περιμένουμε. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα αποφασιστεί. Όμως, ότι η Τουρκία πια γνωρίζει ότι σε περίπτωση που επιμείνει σε αυτό το ρωσικό αεροπορικό σύστημα, δεν θα παραλάβει ποτέ τα F-35. Ήδη έχει βγει εκτός προγράμματος. Γιατί το λέω αυτό στους συνδεθεατές μας? Διότι το λέμε αυτό, διότι μας προκάλεσε εντύπωση ότι χτες στις κυριακάτικες εφημερίδες, και η Χουριέτ έχω και η Σαμπάχ εδώ, ότι ξαφνικά εμφανίστηκαν αγγελίες της τουρκικής της βιομηχανίας αεροπορίας της Τουρκίας, ναι, και καλεί τους Τούρκους μηχανικούς για πρόσληψη για να φτιάξουν το τουρκικό μαχητικό, δηλαδή το τουρκικής κατασκευής μαχητικό. Δηλαδή η Τουρκία βεβαίως είχε αυτό το σχέδιο, αλλά ξαφνικά να εμφανίζονται αγγελίες σαν να λέει ουσιαστικά δεν θα παραλάβουν τα F-35, ας φτιάξουμε το δικό μας το μαχητικό. Βέβαια, το μαχητικό δεν είναι απλή υπόθεση. Κυρίως τα ηλεκτρονικά συστήματα, το λογισμικό, αλλά και ο κινητήρας θέλει πολλά χρόνια και λίγες χώρες μπορείς να το καταφέρουν. Είναι ενδεικτικό όμως. Το βλέπουμε αυτό στον τουρκικό τύπο, βέβαια. Δηλαδή οι Τούρκοι τι λένε? Α, δεν μας δίνουν οι Αμερικανοί το F-35, εντάξει, θα φτιάξουμε το δικό μας το μαχητικό. Βέβαια, το μαχητικό θέλει τουλάχιστον 10-15 χρόνια για να φτιαχτεί και η Τουρκία προσπαθεί να κατασκευάσει το τουρκική κατασκευή άρμα μάχης. Το θέμα των κινητήρων δεν το έχει επιλύσει, γιατί υπάρχει το γερμανικό άτυπο εμπάργκο. Ψάχνει κινητήρες από την Ουκρανία, από την Κορέα, από διάφορες χώρες. Τώρα για το μαχητικό, τους κινητήρες από πού θα μπορέσει να τους πάρει, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει ο χριστιανός Ορθόδοξος Βλαντίμιρος Πούτιν. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Μανώλη. Τάση συσπήρωσης μετά από αυτή την απόφαση και την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων με τον πιο επίσημο τρόπο από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην Τουρκία, βλέπεις? Γιατί πολλοί λένε ότι ενώ ο Ερντογάν ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και λόγω της οικονομίας, το έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις, τώρα μαζεύονται και οι αντίπαλοι του γύρω του με αφορμή αυτή την εξέλιξη. Ή είναι νωρίς να το πούμε αυτό ακόμα? Όλη η αντιπολίτευση και όλοι οι δικοί του άνθρωποι βεβαίως κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόφαση αυτή, γιατί η επίσημη τουρκική πολιτική δεν αναγνωρίζει αυτό το γεγονός. Όμως το ζήτημα αυτό νομίζω θα συσπηρώσει για λίγες μέρες ενδεχομένως γύρω από τον Τούρκο Πρόεδρο. Ναι, γιατί συσπήρωσε περισσότερο η αναφορά για τον απαγχωνισμό που είπε η αντιπολίτευση για τον Τούρκο Πρόεδρο παρά αυτό το γεγονός. Για κάποιες μέρες, ναι, αλλάζει τουλάχιστον την ατζέντα για κάποιες μέρες. Όμως τα προβλήματα παραμένουν. Μια και μιλάμε για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, η τουρκική λίρα έχει φτάσει 1 ευρώ 10,2 λίρες. Έχει υποτιμηθεί περίπου 4% σε τρεις ημέρες. Να δούμε σήμερα πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Υπάρχει μια αναστάτωση, διότι όλοι φοβούνται. Νομίζω η οικονομία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τον Τούρκο πολίτη και μέχρι στιγμής τα δεδομένα εκεί δεν βελτιώνονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Όμως, μια και μιλάμε για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αυτό που αναρωτήθηκε. Δεν περνάει καλά, στο εσωτερικό. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που είπε, γιατί δείξαμε και πριν από λίγο τις δηλώσεις του Χουλουσία Καρ. Δηλαδή, ο Υπουργός Άμυνας μίλησε για το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως, αναφορά με τα F-35. Αλλά ο Κεμάλ Κιλιστάρολου αναρωτήθηκε
ποιος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτή είναι η άποψή του. Διότι έχουν γίνονται διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή, ο Καλίν, ας πούμε, εμφανίστηκε και στις διεθνείς επαφές, θυμάστε. Ή ο Ακάρ μιλάει για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό λέει, ο Τσαβούσογλου υπάρχει. Λέει, υπάρχει ο Διευθυντής Επικοινωνίας και βεβαίως όλοι αυτοί κάνουν την εξωτερική πολιτική που θέλει, όπως δηλώνει ο ίδιος, το παλάτι. Είναι τον μια περίπλοκη κατάσταση, γι' αυτό και πολλές φορές. Στο Τσαβούσογλου, ο οποίος δεν περνά και την καλύτερη φάση του στο Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Με την κόντρα που έγινε με τον Νίκο Δένδια, έτσι. Κάποια, δηλαδή τώρα είναι κάπως ok, δηλαδή καταλαβαίνετε, γιατί και εκείνος είπε κάποια πράγματα που κάπως ικανοποίησαν την Τουρκία, είδαμε δημόσια τουλάχιστον τον Ερντογάν, να λέει συγχαρητήρια στον Υπουργό Εξωτερικών του. Άρα για αυτήν την περίοδο είναι ok. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και μια ανάγνωση της αντιπολίτευσης, με μια πολύ διαφορετική ανάγνωση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Kim Dışişleri Bakanı? Erdoğan Bey gerçekten kim? İbrahim Kalın mı? Efendim şey mi? Şu anda fiilen Sayın Çavuşoğlu mu diyor? Yoksa Milli Savunma Bakanı mı? Kim Dışişleri Bakanı? Veya İletişim Başkanı. Niçin? Veya İletişim Başkanı. Kim Dışişleri Bakanı? Bakıldığı zaman ya o kadar karmaşık bir şey var ki yapı her kafadan bir ses çıkıyor. Sarayın beklentilerine göre, sarayın çıkarlarına göre inşa edilen bir dış politika olarak gidiyor. Μέχρι τον Ιούνιο, Μανώλη μου, αν μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο και την συνάντηση Biden-Erdogan στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, βλέπεις ότι θα είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας εκτός συγκλονιστικού απρόπτου? Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ναι. Τώρα αύριο θα γίνει η άτυπη διάσκεψη, το Κυπριακό ξεκινάει. Αργότερα, μέσα στο Μάιο, πολύ πιθανόν συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου, σύνοδο του ΝΑΤΟ, Biden Erdogan, Μητσοτάκη Erdogan, τουλάχιστον περιμένουμε, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, αλλά ξέρετε, περιμένουμε. Όλα αυτά νομίζω θα είναι δύσκολο να υπάρχει μια έντονη περίοδος σε αυτό το χρονικό διάστημα. Βέβαια, εδώ είμαστε, εκπλήξεις, έχουμε δει τα πάντα. Σωστά. Αλλά η Τουρκία, δηλαδή προσέξτε, η Τουρκία αποκάλεσε ο Ιταλός Πρωθυπουργός δικτάτορα τον Ερντογάν. Τα πρόσφατα παράδειγμα σας λέω. Είδατε την αντίδραση της Τουρκίας λεκτική, τίποτα παραπάνω. Ούτε οι πρεσβευτές ήρθαν, έφυγαν, τίποτα άλλο. Ο Biden, γενοκτονία λέει, γενοκτονία θα αναγνωρίσω ραντεβού τον Ιούνιο. Ήπια τα πράγματα. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο θα πάει, διότι υπάρχουν πολλά μέτωπα και η Τουρκία θέλει να κλείσει πάρα πολλά μέτωπα. Μέχρι και με την Αίγυπτο, ενώ αποκαλούσε δικτάτορα τον Σίση, τώρα ψάχνουν διαμεσολαβητές και ήδη αν γίνονται κάποιες προσπάθειες για να βελτιώσει σχέσεις. Μανώλη, τόσα χρόνια που τα λέμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή, αν μας το έλεγε κάποιος πριν δύο χρόνια αυτό, θα λέγαμε αποκλείεται να συμβεί και όμως συνέβη. Δεν σταματάμε να εκπλησόμεθα. Η αλήθεια είναι. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα.